Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις και ο αστυνόμος Κουράκος είναι σίγουρος για την ενοχή της Χαϊδό σε σχέση με τη δολοφονία του Βαφέα. Ο αστυνόμος Γιώργης Κουράκος θέλει πάση θυσία να βρει τον δολοφόνο του Βαφέα. Το μυαλό του από την πρώτη στιγμή πηγαίνει στη Χαϊδό, την οποία και θεωρεί βασική ύποπτη για το φόνο του Βαφέα. Ο αστυνόμος γνωρίζει καλά το χαρακτήρα της Χαϊδός και το πόνο που της προκάλεσε ο Βαφέας σκοτώνοντας την κόρη και τον άντρα της. Ο Κουράκος είναι σίγουρος για την ενοχή της Χαϊδός, αλλά χρειάζεται και αποδείξεις. Έτσι όπως θα δούμε, τι καλεί στο αστυνομικό τμήμα και την πίεζει να ομολογήσει. Η Χαϊδό από την πλευρά της δείχνει ψύχρεμη, τονίζοντας στον αστυνόμο να ψάξει αλλού για το φωνιά του Βαφέα. Παράλληλα, για να ρίξει στάχτη στα μάτια του, λέει χαρακτηριστικά: «Δεν το σκότωσα εγώ τον αφορισμένο. Αλλά χαίρομαι γιατί πλήρωσε για τα εγκλήματα του με τον καλύτερο τρόπο». Ο Γιώργης όμως, καθώς είναι εμπειρός αστυνομικός, δεν δείχνει να την πιστεύει ούτε λεπτό. Είναι πάντα σίγουρος για την ενοχή της Χαϊδός. Καταστρώνει ένα σχέδιο, στείνοντας παράλληλα μια παγίδα στη Χαϊδό για να την ξεσκεπάσει. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.